συνάντησαν και ανάλογα οι αποφάσεις που έλεγες. Ναι, χθες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, τη συντακτική μηνιαία συνεδρίαση, με αρκετά θέματα, εκ των οποίων ξεχωρίζουμε τα εξής. Έγκρινε το πρωτόκολλο ρυθμίσης παραλαβής της προμήθειας κατασκευής συστήματος επεξεργασίας ζυμάτων στα έξω Μουλιανά. Είναι ένα έργο το οποίο κατασκευάστηκε το 2007. Πέρασε ο συμβατικός χρόνος που έπρεπε να το έχει ο ανάδοχος. Το έργο λειτουργεί άριστα. Είναι τα συστήματα Compact, το πρώτο πιλωτικό Compact σύστημα βιολογικού επεξεργασίας ζυμάτων στο έξω Μουλιανά. Και έγκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο την οριστική παραλαβή του έργου. Είναι τα αντίστοιχα έργα, θα γίνουν στα Χαμέζα, στο Μαρονιά, ακολουθεί Σφάκα, Χλάδια κλπ. Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε ήταν η έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου στις Καβρές, όπου είναι αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς του νερού από την πηγή Καβρές στη δεξαμενή της Δάφνης. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο είχαμε προγραμματίσει μαζί με το Δήμο, ολοκληρώθηκε. Ο αγωγός υπογειοποιήθηκε με αποτέλεσμα το νερό να μην είναι ζεστό, να μην παρέχει το νερό ζεστό στους καταναλωτές. Ένα άλλο θέμα σημαντικό που έγκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η δαπάνη για τη σύνδεση του ρεύματος στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων Χαμεζίου. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί το πρώτο τμήμα του έργου. Είναι στη διαδικασία δημοπράτηση το δεύτερο τμήμα του έργου, η προμήθεια των εγκαταστάσεων. Αυτό είναι ένα προϋπολογισμό, νομίζω, κάπου 1.300 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς έγινε για τη Μαρονιά, ηλεκτροδότηση για τον εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων Μαρονιάς. Και αυτό είχε κάπου 8.500 ευρώ προϋπολογισμό. Ένα άλλο ήταν, ήρθε η έγκριση δημοπράτησης για το έργο του βιολογικού του τοπική κοινότητα Ζάκρου. Είναι ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει τη δέσμευση για το υπόλοιπο ποσό του μη συγκρατηματοδοτούμενης δαπάνης, που είναι το ΦΠΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκρινε ότι θα αναλαμβάνει τη δέσμευση αυτή για να προχωρήσει το έργο ώστε να προχωρήσουμε στη διαδικασία δημοπράτησης. Αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης. Στο αντιλιοστάσιο στην περιοχή του ξενοδοχείου Σωτία Μπιτς και έσπευσε η υπηρεσία εργαζόμενη για το αντιμετώπισαν. Πράγματι, μετά τη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκα ότι υπήρχε πρόβλημα σοβαρό στο αντιλιοστάσιο μεταφοράς λιμάτων, το οποίο βρίσκεται στη γέφυρα του ξενοδοχείου Σωτία Μπιτς. Άμεσα τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ προχώρησαν ξεκίνησαν τις εργασίες επισκευής με απάντηση υδάτων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ρήπασης της θάλασσας. Το τεχνικό προσωπικό και ο διευθυντής της επιχείρησης ήταν μέχρι το πρωί ξημερώματα, θα πρέπει να αναφέρουμε. Θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι τα παιδιά, χωρίς να αμείβονται για αυτή την εργασία, όλο το βράδυ καθίσανε στο συγκεκριμένο σημείο και αποκαταστάθηκε το πρωί 6.30 ώρα η βλάβη αυτή. Αξίζει να αναφέρουμε τη χρησιμότητα αυτών των ανθρώπων που έχουν ειδικές γνώσεις και καταφέραν να αντιμετωπίσουν αυτή τη βλάβη στην περίοδο αυτή που προχωρούν με διάφορες μεθόδους η κυβέρνηση, η πολιτική, όλοι αυτοί, για κατάρριση συγχώνευσης και απόλυση τέτοιων ατόμων. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ και να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά το προσωπικό της επιχείρησης που ήταν εκεί όλη νύχτα και αντικατάστησε αυτή τη βλάβη. Υπό την υποπτία του Αντιπροέδρου, διότι εγώ δεν μπορούσα να ήμουν εκεί, άλλο πρόβλημα προσωπικό κλπ.